κατάσταση είναι δραματική. Να βλέπετε την κατάσταση εδώ πέρα. Δεν έχουμε κόψει στην εξαγωγή ούτε μία ρόγα σταφύλι. Αυτή η σταφίδα δεν πάει ούτε για ζωοτροφή. Οι πρώτες εκτιμήσεις που έχουμε κάνει εμείς τηλεφωνικά με τους παραγωγούς είναι περίπου 250 τόνοι σταφίδα που πάει για ζωοτροφή. Δραματική είναι η κατάληξη της καλλιεργητικής περιόδου για τους παραγωγούς, με σταφύλια και σταφίδα να σαπίζουν στα αμπέλια. Οι καιρικές συνθήκες κατέστρεψαν ολοσχερώς τη φετινή παραγωγή επιτραπέζιου σταφυλιού στα ινάμπελα και τα σταφυδάμπελα. Είμαστε απογοητευμένοι. Άμα κατέβεις κάθε βράδυ στα καφενεία να δεις τον κόσμο, άλλη κουβέντα δεν έχει, ούτε πώς να φάει, ούτε τι θα κάνει, μόνο τι θα κάνει. Το προϊόν το οποίο κατεστράφει ολοσχερώς. Και δεν ξέρω ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Οι ξαφνικές καταιγίδες του Αυγούστου και η υψηλή υγρασία γκρέμισαν τους κόπους μιας ολόκληρης χρονιάς. Με τα συνεργεία του Ελγάνα πιστοποιούν στα αμπελοχώρια του Ηρακλείου καταστροφές της τάξης του 90 έως και 100%. Έχουν σαπηθεί όλα τα επιτραπέζια σταφύλια. Κάποια επιτραπέζια σταφύλια δεν οδηγούνται για εινοποίηση, αλλά οδηγούνται για οξιοποιείο που έχει η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, δηλαδή για ξύδι. Και αναγκαζόμαστε και τα παραλαμβάνουμε για να αποσυμφορηθούν και τα αμπέλια να ξεκουραστούν, αλλά και οι παραγωγοί να μπορούν να πάρουν ένα μικρό συμπληρωματικό εισόδημα μέχρι να βγουν οι αποζημιώσεις. Απεγνωσμένοι παραγωγοί τρέχουν να προλάβουν για να παραδώσουν όποιες ποσότητες μπορούν για εινοποίηση, είτε για την παραγωγή ξυδιού, αφού η υποβάθμιση των σταφυλιών είναι σε δραματικό επίπεδο. Η καταστροφή στα αμπέλια του νομού Ηρακλείου, στα ατρίγητα, στα ξεσκέπαστα, είναι στο 97%. Το 97% της παραγωγής έχει χαθεί. Σε απόλυτη απόγνωση βρίσκονται οι σταφυδοπαραγωγοί που έκαναν διπλάσια έξοδα για να τριγίσουν τα αμπέλια και να απλώσουν τη σταφίδα που σαπίζει στους οψιγιάδες χωρίς να μπορεί να απορροφηθεί ούτε για ζωοτροφή, όπως εξηγούν οι αγροτοσυνδικαλιστές. Αυτοί που απλώσανε φάγανε τα νερά και μάλλον με την ανακοίνωση που έχουν βγάλει για τη σταφίδα είπανε όταν βραχεί η σταφίδα δεν την παίρνουν καθόλου. Τι θα την κάνει ο κόσμος αυτό το προϊόν που επάλεψε να το βγάλει και επάλεψε να το απλώσει κιόλα. Τεράστια τα έξοδα. Δεν καλύβουμε ούτε τα φάρμακα φέτο που έχουμε ραντίσει. Με 12 ραντίσματα έχουν αυτά τα σταφύλια που ξεφορτώνω. Η Ένωση Ηρακλείου έχει ήδη απορροφήσει 3.000 τόνους σταφυλιών για εινοποίηση, ώστε να στηρίξει τους παραγωγούς που περιμένουν τις αυτοψίες του ΕΛΓΑ για να ελπίζουν σε αποζημίωση. Η εικόνα μιλάει από μόνη της. Αυτή η σταφίδα είχε απλωθεί 2 μέρες πριν τις βροχοπτώσεις. Είναι σάπια. Όλοι οι οψιγιάδες εδώ περιμετρικοί. Η σταφίδα όμως δεν αποζημιώνεται από τον ΕΛΓΑ που καταγράφει τις ζημιές, οι οποίες αγγίζουν ακόμη και το 100%, ώστε να ενταχθούν στο σύστημα αποζημιώσεων πρώην ΨΕΑ. Με την ελπίδα ότι θα ληφθεί τελικά πολιτική απόφαση για να αποζημιωθούν μαζί με τους υπόλοιπους πληγέντες αμπελοκαλλιεργητές πριν από τα Χριστούγεννα. Ο ΕΛΓΑ δυστυχώς δεν αποζημιώνει τη σταφίδα. Ο ΕΛΓΑ θα βγει, θα καταγράψει τη ζημιά, την ποσότητα της σταφίδας και με τη σειρά του ο ΕΛΓΑ θα το στείλει αυτό σε ένα πακέτο που λέγεται ίζωνο σημασίας, τα παλιά ΨΕΑ, τα de minimis, όπως θέλουμε να τα πούμε, είναι ένα ειδικό πακέτο που από εκεί θα αποζημιωθούν οι παραγωγοί. Δεν αποζημιώνται δυστυχώς